Κυρίες και κύριοι, καλώς ήρθατε στο Kitchen Lab. Σήμερα θα φτιάξουμε μία μοναδική συνταγή που είμαι σίγουρος ότι όλοι αναζητάτε. Θα φτιάξουμε αγριογούρουνο κρασάτο. Στη χύτρα ταχύτητα θα σας δείξω πώς μπορείτε να φτιάξετε το πιο νόστιμο αγριογούρουνο με τον πιο εύκολο τρόπο που υπάρχει. Απλά ακολουθήστε τις οδηγίες. Και πάμε να ξεκινήσουμε. Λοιπόν, πρώτα απ' όλα να σας πω ότι αυτή τη συνταγή χαίρομαι πάρα πολύ που σας τη δείχνω, γιατί πάρα πολλές ερωτήσεις υπάρχουν στο site μας για το πώς μπορούμε να φτιάξουμε τα κυνήγια. Έχετε κυνήγι και δεν ξέρετε πώς να το μαρινάρετε, πώς να το μαγειρέψετε. Οπότε το αγριογούρουνο είναι το πιο συνηθισμένο κυνήγι που βρίσκεται στα χέρια σας. Και σήμερα θα λύσουμε κάθε απορία για το πώς μπορούμε να το μαγειρέψουμε. Οτιδήποτε σε κυνήγι πρέπει να μαριναριστεί μέσα σε κρασί από 12 έως 24 ώρες. Συνηθίζεται το κόκκινο κρασί, αλλά μπορούμε να μαριναρούμε και σε λευκό σε περίπτωση που έχουμε πιο λευκό σαρκό κυνήγι, όπως είναι το χοιρινό μας, το αγριογούρουνο. Οπότε σήμερα θα πάμε 100% με λευκό κρασί, αλλά η ίδια συνταγή μπορεί να βγει ακόμα και με κόκκινο κρασί. Οπότε εδώ πέρα, επειδή θέλουμε να κάνουμε ένα κρασάτο χοιρινό, προτιμούμε να βάλουμε το λευκό κρασί που μας αρέσει πάρα πολύ. Λοιπόν, τώρα παίρνουμε το κυνήγι, έρχεται στα χέρια μας και δεν ξέρουμε τι να κάνουμε. Τα πράγματα είναι πολύ, πολύ απλά. Θα κόψετε σε μεγάλα κομμάτια το κυνήγι, το αγριογούρνο σας, εδώ πέρα είναι μπουτάκι. Και να θυμάστε ότι το κυνήγι, το αγριογούρνο, έχει φοβερή γεύση εφόσον ξέρουμε πραγματικά πώς να το μαγειρέψουμε. Σε περίπτωση που πάμε να το σοτάρουμε σε ένα τηγανάκι και να το φάμε, καταλαβαίνετε ότι επειδή είναι σκληρό το κρέας του, δεν έχει να μας δώσει τίποτα. Θα μας φανεί άγευστο, άνοστο, ανούσιο, όλα τα αλφα μαζεμένα. Εμείς θέλουμε να πάρουμε το 100% από την ουσία που έχει το κρέας μας και το 100% της ουσίας θα το πάρουμε μόνο εφόσον το βράσουμε αρκετή ώρα. Στη συγκεκριμένη περίπτωση θα χρησιμοποιήσουμε χύτρα ταχύτητος, οπότε η αρκετή ώρα θα εκμηδενιστεί. Γιατί πραγματικά η όλη διαδικασία θα πάρει πολύ λιγότερο χρόνο. Κανονικά ένα κυνήγι θέλει 5-6 ώρες τουλάχιστον να ψήσουμε στο φούρνο ή να βράσουμε για αρκετή ώρα σε μια κατσαρόλα. Οπότε με αυτόν τον τρόπο σίγουρα το κυνήγι θα γίνει πιο γρήγορα και από ένα κανονικό χοιρινό που θα βάζετε σε μια κατσαρολίτσα για να φτιάξετε. Λοιπόν, τώρα ήρθε η ώρα του μαριναρίσματος. Για το μαριναρίσμα τα πράγματα είναι πολύ εύκολα. Θα πάρετε και θα ρίξετε δέντρο λίβανο. Το δέντρο λίβανο αγαπάει όλα τα κυνήγια και όλα τα κυνήγια αγαπάνε το δέντρο λίβανο. Θα ρίξουμε λίγο λεμονάκι, μόνο τη φλούδα. Οπότε πάρτε, ξεφλουδίστε ένα λεμονάκι, όχι το λευκό σημείο, μόνο το κίτρινο. Θέλουμε να αρωματίζει το κρέας μας καθώς το μαριναρούμε. Και θα προσθέσω το κρασάκι. Τώρα το κρασάκι αναλογικά με το κρέας φαίνεται λίγο. Φαντάζομαι ότι όλοι θα θέλατε να σκεπάζει τελείως το κρέας. Εντάξει, άμα το κάνουμε αυτό, θα βγει πολύ ακριβή η συνταγή μας και είναι κάτι που δεν θέλουμε. Άμα κάνετε ακριβώς όμως ό,τι σας δείχνω, θα δουλέψει μια χαρά. Κοιτάξτε, θα πάρετε και θα πιέσετε με τα χέρια σας μέσα το κρέας. Θέλουμε ίσα-ίσα να μπορέσει να καλυφθεί το κρέας μας από το κρασάκι. Και επειδή τα πάνω μέρη δεν μπορούν να καλυφθούν, τι πρέπει να κάνουμε. Παίρνουμε μία μεμβράνη εδώ και φροντίζουμε να εφάπτεται πάνω στο κρέας. Έτσι, με αυτόν τον τρόπο, όλο μας το κρέας είναι βυθισμένο μέσα στη μαρινάδα μας. Δεν βάζουμε αλάτι, δεν βάζουμε πιπέρι, θα βάλουμε στη συνέχεια. Το μόνο που χρειαζόμαστε είναι να δουλέψει το κρασάκι και να αρχίσει να μαλακώνει το κρέας μας, να τρυφεροποιεί μέσα το κρέας μας. Οπότε, τώρα, όπως είναι, το βάζουμε στο ψυγείο για 12 με 24 ώρες. Ποτέ δεν βάζουμε το κρέας πάνω από 24 ώρες, γιατί χαλάει η δομή του κρέατος. Πάντα, αν αφήσουμε μέσα σε κρασί πάνω από 24 ώρες, αλλάζει η σύσταση του κρέατος και ουσιαστικά δεν έχει καθόλου ωραία υφή. Οπότε, maximum 24 ώρες, minimum 12, μπορείτε και 6 να τα αφήσετε, να σας πω την αλήθεια, αλλά 12 είναι το κατάλληλο, εκεί πέρα που θα δουλέψει τέλεια. Και σε 12 ώρες γυρνάμε πίσω για να μαγειρέψουμε το κρέας. Και μετά από 12 ώρες ήρθε η ώρα να σουρώσουμε το κρεατάκι μας. Η μαρινάδα έχει κάνει τη δουλειά της, οπότε σουρώνουμε καλά. Καλά μυρίζει υπέροχα. Το δωρολίβανο μαζί με το λεμόνι και το κρασί έχουν κάνει τη δουλειά τους. Λοιπόν, και ήρθε η ώρα να αρχίσουμε να σοτάρουμε το κρέας μας. Καταλαβαίνετε ότι είναι αρκετή ποσότητα, οπότε δεν μπορούμε να το κάνουμε μια και έξω. Πρέπει να το κάνουμε σε 2-3 δόσεις. Οπότε ανάβουμε τη φωτιά μας εδώ και αφήνουμε τη χύτρα ταχύτητας να πάρει καλή θερμοκρασία. Τώρα, το κρεατάκι μας. Το βάζουμε εδώ. Και τι πρέπει να κάνω εδώ. Αλάτι και πιπέρι. Άμα δεν βάλω τώρα αλάτι και πιπέρι, όσο και να βάλω στο φαγητό μου, δεν θα μπορέσει να είναι αρκετό ποτέ, γιατί πρέπει να αλατίσω το κρέας μου. Πρέπει το αλάτι να πάει μέσα. Να τραβήξει το κρέας στο αλατάκι. Και πιπέρι. Ίσως και λίγο ακόμα αλάτι. Και
λίγο αλεύρι. Θα κάνουμε ένα κρασάτο φαγητό, οπότε όλα τα κρασάτα με λευκό κρασί φαγητά χρειάζονται λίγο αλεύρι για να μπορέσει να δέσει η σάλτσα, να δώσουμε σώμα στη σάλτσα. Οπότε ανακατεύουμε το αλεύρι μαζί με το κρέας. Όπως βλέπετε, έχω αφήσει μέσα και τον δροημάτι και το λεμόνι. Και όπως βλέπετε, επειδή το κρέας μας είχε υγρασία από το κρασί, όσο αλεύρι και να βάλουμε, θα το ρουφήξει. Οπότε θα χρησιμοποιήσετε ακριβώς όσα γραμμάρια σας έδωσα. Μην βάλετε παραπάνω, γιατί αν βάλουμε παραπάνω θα σφίξει πολύ το φαγητό μας και είναι κάτι που δεν θέλουμε. Τώρα, λαδάκι. Και θα δώσουμε σταδιακά ωραίο χρώμα στο κρέας μας. Σε δύο, μπορεί να πάρει και τρεις δόσεις. Οπότε, σιγά σιγά. Και μόλις είναι έτοιμο όλο το κρέας, θα συνεχίσουμε τη συνταγή μας. Και με το που ψήσουμε όλο μας το κρεατάκι, κοιτάξτε πόσο υπέροχο που είναι. Είναι καραμελωμένο και αυτό που έχει γίνει στο μπάτο της κίτρας είναι το πιο μοναδικό. Γιατί είναι όλη η γεύση συμπυκνωμένη. Και ήρθε η ώρα να πάρουμε όλη αυτή τη γεύση από τη χύτρα ταχύτητος. Σβήνοντας με κρασάκι. Τώρα, κυρίες και κύριοι, είναι το πιο φανταστικό κομμάτι. Όλα αυτά τα υπέροχα ζουμιά που έχει βγάλει τα αγριογούρνο τόση ώρα, γιατί σαν γεύση έχει πιο ποιοτική από το κανονικό το χοιρινό, την πήραμε στη χύτρα μας και σιγά σιγά θα γίνει αυτό όλο φαγητό. Θα γίνει το πιο ποιοτικό ζουμάκι ever. Τώρα, θα προσθέσουμε το κρεμμύδι μας. Εδώ. Οπότε, παίρνουμε τα κρεμμύδια μας. Εδώ, δύο κρεμμυδάκια, χοντροκόψτε τα. Βλέπετε, έχω χοντροκόψει το κρεμμύδι. Θέλω να έχει σώμα μέσα και θέλω κατά κάποιον τρόπο, επειδή είναι χοντροκομμένο, να γίνει σαν στιφάδο το φαγητό μου. Θέλω να βγάλει όλη τη γλυκύτητα, γι' αυτό βάζουμε αρκετό κρεμμύδι μέσα. Ακριβώς όπως θα κάναμε σε ένα στιφάδο. Και σκόρδο. Τρεις σκελίδες σκόρδο, δεν θέλω να τις λυπηθείτε. Χοντροκόψτε και αυτές. Θα λιώσουν τελείως μαζί με το φαγητό μας. Δεν χρειάζεται να αναρωτιέστε πώς και γιατί και τι θα γίνει και μα είναι όλα μέσα, θα γίνει σωστά. Ουσιαστικά αυτή είναι και η χρήση της χύτρας ταχύτητος. Έχει την ιδιότητα όλα αυτά να τα παντρεύει χωρίς καν να χρειάζεται εμείς να ανακατέψουμε μέσα στη χύτρα μας καθόλου κατά τη διάρκεια του βρασμού. Επειδή έχουμε αρκετές οξύτητες μέσα, και όταν λέω ότι έχουμε αρκετές, έχουμε αρκετές. Έχουμε μαρινάρι μέσα σε κρασί, έχουμε ρίξει κι άλλο κρασί, έχουμε βάλει και το λεμόνι μας μέσα. Το φαγητό μας θα βγει ξινούτσικο. Οπότε πρέπει λίγο να ισορροπήσουμε αυτή την ξινή γεύση και θα το κάνουμε με μέλι. Θα ρίξετε το μελάκι σας μέσα. Μπορείτε να το ρίξετε ή τώρα ή στο τέλος. Άμα το ρίξουμε τώρα, δεν είναι ακόμα περισσότερο η σάλτσα. Άμα το βάλουμε στο τέλος το μέλι μας, η σάλτσα μας βγαίνει πιο αραιή. Οπότε εξαρτάται καθαρά με τα γούστα για το πώς θέλετε να είναι η σάλτσα σας. Θα ρίξω και άλλο αλάτι και πιπέρι, γιατί δεν φτάνει αυτό το αλάτι και πιπέρι που βάλαμε στο κρεατάκι μας. Λίγο αλάτι. Δύο φυλλάρακια δάφνης. Ένα-δύο. Και ήρθε η ώρα να κλείσουμε το καπάκι μας. Τα πράγματα είναι πολύ απλά. Βάζουμε στην ένδειξη 2 και από τη στιγμή που η βαλβίδα μας πάει στο πράσινο σημείο, χαμηλώνουμε τη φωτιά μας και αφήνουμε μία ωρίτσα. Πείτε μου άμα υπάρχει περίπτωση σε μία ώρα να ψήσετε αγριογούρνο και να λιώνει στο στόμα. Υπάρχει? Καμία. Μόνο με χύτρα ταχύτητος. Οπότε, σε μία ωρίτσα το φαγητό μας θα είναι σχεδόν έτοιμο για να σερβίρει. Και μετά από μία ώρα το φαγητό μας είναι έτοιμο. Πολύ απλά πρέπει να αποσυμπιέσουμε τη χύτρα μας. Οπότε πάμε στην ένδειξη εδώ. Αφήνουμε να φύγει όλος ο άτομος από μέσα. Κλείνουμε και τα μάτια μας. Δεν θα πάρει πολλή ώρα. Ούτε 10 δευτερόλεπτα. Και να σας πω ότι έχω ετοιμάσει έναν υπέροχο πουρέ για να σερβίρω το φαγητό αυτό. Γιατί σαλτσούλα έχουμε, κρέας έχουμε. Το μόνο που χρειαζόμαστε είναι λίγο υδατάνθρακας για να πάρουμε ένα ολοκληρωμένο γεύμα. Τον έχει φύγει? Τέλεια. Όπως θα δείτε, έχω σβήσει τη φωτιά. Αλλά επειδή είναι έτσι σχεδιασμένη η συγκεκριμένη χύτρα ταχύτητος, βλέπετε ότι συνεχίζει να βράζει και αφού το τη βγάζουμε από τη φωτιά. Γιατί αποκτά θερμοκρασία ο πάτος. Είναι έτσι φτιαγμένος που βράζει στο φαγητό μας και γι' αυτό το λόγο εξοικονομούμε και ενέργεια. Δεν χρειάζεται να έχουμε τη φωτιά μας από την αρχή μέχρι το τέλος στο full. Τώρα, για να σερβίρουμε τα πράγματα είναι πολύ απλά. Χρειαζόμαστε πουρέ. Εδώ μία γενναιόδορη μερίδα. Κάντε έτσι μία λακκουβίτσα στο κέντρο για να μπορέσει να μπει το κρεατάκι μας από πάνω. Και κοιτάξτε εδώ, αυτό το φαγητό έχει πραγματικά ζουμάκι. Παναγία μου. Είναι το απόλυτο comfort food. Αφήστε να τρέξει το ζουμάκι γύρω-γύρω, μαζί με το μπουρέ, εδώ. Και για το τέλος, λίγο φρέσκο ελαιόλαδο από πάνω. Εδώ λίγο πιπέρι και αλάτι. Θα στρέφουν τα σάγια, πείτε. Εμένα μου τρέχουνε. Εδώ.
Και επειδή έχουμε βάλει δεντρολίβανο μέσα στη συνταγή μας, θα πάμε με δεντρολίβανο και στο τέλος. Ρίξτε λίγο δεντρολίβανο. Και φυσικά έχω κρατήσει ένα ωραίο κουτσανάκι. Για να βάλω εδώ. Και τι ώρα της δοκιμής. Όπως καταλαβαίνετε, το κρέας μας δεν χρειάζεται να το μασίσουμε. Γιατί γίνεται αυτό. Απλά λιώνει. Και έχει αυτή την υπέροχη γεύση του κυνηγιού. Που επειδή έχουμε δώσει σημασία στο κρέας, το έχουμε μαριναρίσει σωστά, είναι τόσο μοναδικό, σου βγάζει μια τόσο ιδιαίτερη γεύση. Το δεντρολίβανο μαζί με το κρασάκι έχουν κάνει τη δουλειά του. Το μέλι και αυτό έχει κάνει τη δουλειά του. Καίει, αλλά μου αρέσει. Φανταστικό. Εδώ μέσα τα έχουμε όλα. Το κρέας μας, τη σάλτσα μας, το μόνο που χρειαζόμαστε είναι λίγο υδατάνθρακα, είτε πουρέ είτε ριζάκι να σερβίρουμε και το φαγητό μας είναι έτοιμο. Και μόλις σας έλυσα την απορία για το πώς μπορείτε να ετοιμάσετε το αγριογούρνο στο σπίτι σας. Πολύ απλά. Το είδατε. Θέλω να κάνετε subscribe στο κανάλι μας, να γράψετε comments κάτω από το βίντεο και φυσικά να βγάλετε φωτογραφία τη συνταγή σας, να τη μοιραστείτε με εμάς γιατί χαιρόμαστε. Φιλάκια πολλά και ραντεβού στο επόμενο επεισόδιο. Γεια σας.